Είμαι ο Λούκας, είμαι από τα Λίμπια και είμαι μηχανικός αυτοκινήτων. Ο Λούκας είναι από τα Λίμπια, είναι χωριανός του Σοφοκλή. Ναι, του Κασκαούνια. Στα τα Λίμπια. Ναι, το ξέρεις το Σοφοκλή. Ξέρω το, ναι. Τώρα έχουμε καλύτερα στεριά στα Λίμπια. Τον Ανδρέα τον Βασιλείο. Τον Ανδρέα τον Βασιλείο. Α, το ξέρεις τον Ανδρέα. Ναι. Ναι. Εσύ ποιον εννοούσες? Έχουμε αστέρια μεγάλα. Όπως? Πες μας και εμάς να μάθουμε. Ο Ζηνής, ο φίλος μου ο Κίττος. Περίμενε, ο Ζηνής και ο Κίττος είναι ποδοσφαιριστές? Όχι. Τι είναι? Είναι τα αστέρια των Λιμπιών. Σε ποιον τομέα? Γενικά. Γιατί δεν τους έφερες μαζί σου? Τους φέρουμε. Είσαι παντρεμένος? Μάλιστα. Πόσο καιρό? Δεν του γελασμά του. Πόσο καιρό? 9 χρόνια. 9 χρόνια. Και ακόμα χαμογελάς. Μάλλον γελάς. Ωραία. Περίμενε να. Πώς τη λένε την σύζυγό? Μαρία. Μαρία. Η Μαρία. Η Μαρία, τράκαρε τη κάποιο στον προφυλακτήρα και ήρθε να σου φέρει το αυτοκίνητο. Όχι. Περίμενε, με μου το χαλάς. Ναι, ναι, ναι. Και ήσουν εσύ στον καράζ. Όπως το Ρουβά, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ναι, ναι. Με τη σαλοπέτα και την μπλουζίτσα, την αμάνικη κτλ. Και ήρθε μέσα και τράκαρε που σε είδε, σωστά? Τράκαρε ο νου μου εμένα. Α, ναι, ναι. Τόσο πολλά. Ναι, ναι. Γιατί ήρθε στο tipping point? Ενώ εγώ ήμουν ανωτέρας βίας. Ακούω. Υποχρέωσε με κυρία μου. Κυρία σου, έτσι. Ναι, πάει να κερδίσει 10.000 λεπτά. Και τι θα τις κάνετε, πού θα πάτε? Όλοι μου φωτοβολταϊκά. Στο σπίτι? Ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία. Επένδυση σε φωτοβολταϊκά. Βασίλη, εσύ από πού ήρθες? Που τον Άγιο Βασίλη είμαι. Σκυλούρα Γερόλακκον κατεχόμενο. Ο Βασίλης είναι από τον Άγιο Βασίλη? Μάλιστα, και κάθομαι στον Άγιο Βασίλη, είναι νωρίαν του Στροβόλου. Και ντύνεσαι Άγιος Βασίλης στις γιορτές? Στην πρωτοχρονιά, ναι. Ηλικία? 50. Τι εννοείς 50? 50 χρονών. Πότε είσαι γεννηθής? Το 73. Βασίλη, μου τα λες καλά. Βασίλη, δεν μου τα λες καθόλου καλά. Φαίνομαι πιο μικρός ή πιο μεγάλος? Απλά να σου πω ότι είμαστε κοντά. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο. Ποιος σε μεγάλωσε? Παντρεύτηκες? Ναι. Τι ηλικία? Παντρεύτηκα στα 27 μου. Σας είπα 100 φορές. Μην παντρεύεστε μικροί. Να τα, βλέπετε. Θα σε θυμηθώ, που λέει και το τραγούδι. Τουν, τουν, τουν. Σαν παλιό φορτηγό. Σαν τρελό φορτηγό. Ναι. Με τα φρένα. Σπασμένα, με τα φρένα, σπασμένα. Αν πέσουν λεφτά, θέλω να μου τραγουδήσεις λίγο το τρελό φορτηγό. Α, και το επιδείο. Θα σε θυμηθώ. Α, πέσανε. Σαν τρελό φορτηγό. Έλα, δώστε τώρα, κρεσέντο. Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα σπασμένα. Μόνο για σένα. Λοιπόν, πόσα είναι τα κέρματα? Καλή επιτυχία, ρολόι. Ποια αγγλική λέξη χαρακτηρίζει το άσχημο συνέστημα της επόμενης μέρας μετά από μια βραδιά με υπερβολικό αλκοόλ? Overdose. Ποια εταιρεία του Jeff Bezos είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπολιτής στον κόσμο? Η Tesla. Κωνσταντίνε, είχες αυτό το hairstyling στο σχολείο, γύρισε λίγο? Όχι, δεν το είχα. Αυτό το κοτσιδάκι τώρα το αφήνω, διότι αν κουρευτού ξανά, ένα μήνο κέλης. Γιατί? Να ξαναμεγαλώσω, πόσο γύρω. Γιατί να μεγαλώσεις? Μεγαλώνω ξανά 49 χρόνο. Σε παρακαλώ. Ποιος σου είπε ότι είμαστε 49 χρονών? Δεν είμαστε. Εντάξει, εγώ φαίνομαι μικρότερο. Ναι, αλλά εντάξει. Πεμπολισμοί. Πεμπολισμοί λίγο όμως το κοτσιδάκι είναι λίγο σαμουράι, Εντάξει, πολλοί μου το λένε, όπως του σούμο που παλεύουν. Ναι. Εντάξει, εμένα αρέσκει μου όπως το Χάλαντ, αν ξέρεις το Χάλαντ τον παίκτη. Σε ποια πολιορκημένη γερμανική πόλη αυτοκτόνησε ο Αδόλφος Χίτλερ το 1945? Το Auschwitz. Πώς την είπες, πες την καλά. Auschwitz. Στο Auschwitz αυτοκτόνησε ο Χίτλερ. 45. Ενδιαφέρουσα θεωρία. Το Auschwitz ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πολωνία. Ρολόι. Ποιο είναι το αρχαιότερο γυναικείο όνομα που αναφέρεται στη Βίβλο? Κλεοπάτρα.
η Εύα. Πώς λέγεται το χοντρό νήμα κεριού, καντήλας λιχναριού, λάμπας που ανάβει? Κερί. Φιντήλι. Σε τι γλώσσα είναι η στίχη του πασίγνωστου καρναβαλίστικου τραγουδιού «Και τέλα πόγκο»? «Και τέλα πόγκο», «Και τέλα πόγκο», «Και τέλα πόγκο έτο και ο γεια». Ισπανικά. Ξέρεις και τι σημαίνει? Όχι, δεν ξέρω. Ισπανικά, σωστά, Κωνσταντίνε. Ζώνη ένα. Τι θα ντυθείς φέτος στα καρναβάλια? Συγγνώμη. Τι θα ντυθείς φέτος στα καρναβάλια? Είμαι ντυμένος. Σούμο. Χου, χα, πώς λεγόταν αυτό? Δεν ξεντυθώ και δεν θα ντυθώ. Έλα, Φανή, παίζουμε. Ζώνη. Δύο, γιατί τη βλέπω λίγο έτσι. Ζώνη, δύο. Όχι, καβάλισε. Κατάλαβες. Φαίνεται πια έχει ερωτική ζωή. Μέχρι και η μηχανή το κατάλαβε. Δύο κέρματα για τη Χριστιανά, δύο για τη Φανή, τρία για τον Τάσο. Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι από τη Λευκοσία και σπουδάζω πολιτικός μηχανικός. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες στο Tipping Point. Καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Αλέξανδρος από τη Λευκοσία. Μας τα πες. Φοιτητής, τι. Μας τα πες, μόλις τα μας τα πες. Τι, βάζουμε κέρμα και τα ξαναλες. Πες μας τα. Είμαι ο Αλέξανδρος. Είμαι από τη Λευκοσία και είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μπράβο. Η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Γράφαμε τον Τζομπό πριν. Γενικώς, σας γράφουμε. Και πες μου λίγο, τι γίνεται, τα φλερτ, τα φοιτητικά θέλω. Τα φέρω μια χαρά. Μια χαρά. Δηλαδή. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, έχουμε φίλοι, ένα χρόνο σχεδόν. Φίλοι, δηλαδή τι λέτε, τα μυστικά σας, ανταλλάσσετε κόλλες, ναι. Χαρτομάν, δηλαδή. Παίζουμε κουκλούες. Μπουμέρες. Ναι. Α, ναι. Και καμιά σχέση. Έχω. Φίλοι, η σχέση. Girlfriend. Girlfriend. Άρα, Γιάννη και Κωνσταντίνε παραμένετε με 0 ευρώ. Τι θα κάνουμε τώρα? Γιάννη. Μα ξέρω. Τι κάνουμε? Ψηφίζει το κοινό. Να ψηφίσει το κοινό. Λοιπόν. Μονομαχία. Με το... Τι έκαμετε? Μονομαχία. Μονομαχία στο El Paso. Εδώ στο El Tasso. Λοιπόν, σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, διαλέγει ο Αλέξανδρος ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Αν πολλά δικαιούται η ερώτηση. Του η απέτηση που έχετε. Έτσι είναι. Τι θα κάνουμε. Πες μας, ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Πέτε με ένα άρθρο που δεν άρθρο. Όχι, όχι, θέλω να μου πεις. Ο Γιάννης ή ο Κωνσταντίνος. Τα έξω με παμπλό. Κάμε το, πέ μου, εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε ποιος συνεχίζουμε. Ο Γιάννη. Με τον Γιάννη συνεχίζουμε. Ναι. Άρα να φύγει ο Κωνσταντίνος. Τώρα... Πες μου, παιδί μου. Ναι. Ναι. Άρα, να φύγει ο Κωνσταντίνος και να μείνει ο Γιάννης. Ναι. Γιατί? Επειδή έτσι έχεις τον Μπέμπα Μπλό. Α. Κωνσταντίνες έδωσε κανονικότατα. Όμως φυσικά δεν είναι αυτός ο κανονισμός του παιχνιδιού. Ήθελα να αχωθεί ο Αλέξανδρος. Θα κάνω μια ερώτηση και όποιος απαντήσει πιο σωστά από τους δυο σας, πιο γρήγορα και σωστά, μένει και ο άλλος φεύγει. Εάν πατήσετε τον μπάζερ και μου δώσετε λαθασμένη απάντηση, τι γίνεται, Ευαγγέλη? Τι, αφαιρέθηκα. Δεν άκουσα. Τι γίνεται, Ηλία? Χάνουμε το γερμά και μπαίνει... Μπορούμε να παίξουμε στο τέλος, όποιος κερδίσει στο τέλος για μια ερώτηση. Πάει στη ζώνη. Στη ζώνη, πάει στη ζώνη των... Δεν θυμούν τη λέξη. Γιάννη. Πέναλτι. Σωστό. Πέναλτι, μπράβο. Μπράβο, Ηλία και Γιάννη. Ποιο μαγειρικό σκεύος κλείνει ερμητικά, μη επιτρέποντας τα υγρά να διαφύγουν και η βαλβίδα τους φυρίζει? Γιάννη. Χύτρα ταχύτητος. Πώς είναι στα τουρκικά? Ντουντουκλού τεντζερε. Πώς? Ντουντουκλού με ντουντούκα τεντζερε, τεντζερις. Πάντως, Ηλία, τόσα χρόνια που από τον αδύναμο Γκρίκο που έρχεσαι, ναι. Είσαι ο ίδιος, τα κιλά σου τα ίδια. Ναι. Δεν ξέρω αν... Ο κόσμος τι σου λέει μάλλον, να σε αναγνωρίζει πλέον και σου μιλάει και τέτοια. Όχι, εντάξει, δεν είμαι low profile. Με αναγνωρίζει ο κόσμος, πιστεύω. Ναι. Μετά από αυτή... Βαγγέλη. Μετά από... Τι, ο Βαγγέλης? Το Βαγγέλη τον αναγνωρίζουν πιο εύκολα, πιστεύω. Είναι και αυτό το χαρακτηριστικό, το μοντέλο. Να σου πω κάτι. Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις, μήπως προκύψε και κάτι καλό?
Έχουμε κάποια σχέση, κάτι, μια γνωριμία. Όχι, προς το παρόν είμαι ελεύθερος. Πάλι? Ναι, ναι. Από το 17 είσαι προς το παρόν ελεύθερος. Τώρα να δούμε. Βαγγέλη. Να πάρω λόγο γιατί είναι ελεύθερος. Εσύ. Α, εγώ γιατί είμαι ελεύθερος. Ναι. Εγώ δεν είμαι ελεύθερος, είμαι σε σχέση. Α, ναι. Άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Α, ναι. Λοιπόν. Για ποιο διάσημο τραγούδι του Τζον Λένον είπε ο Τζίμι Κάρτερ ότι έχει τον ίδιο σεβασμό με τους εθνικούς ύμνους. Να το πω τραγουδιστά. Ναι. Imagine all the people. Ισχύει. Ηλία, θέλω να... Θέλω να, πώς να σου πω, να σε προμοτάρω να, την επόμενη φορά που θα έρθεις να είσαι σε μία σχέση, να σε δώσω που λέμε, ρε παιδί μου. Ε? Αν προκύψει κάτι, τώρα να δούμε. Πού να σου στείλουνε? Ηλίας Ιωσήφ, το Instagram, αν θέλει καμιά στήλη. Ωραία. Ηλίας Ιωσήφ, στο Instagram, τον βλέπετε, είναι ένα γλυκό παιδί για σπίτι. Είναι από έτσι, οικογένεια, είναι χαμηλών τόνων. Εσύ πώς, τι είναι αυτό που αποζητάς? Μια κοπέλα να με αγαπήσει, να την αγαπήσω, αυτά. Πώς τη θέλεις αυτή την κοπέλα? Όπως και να είναι. Τι όπως και να είναι? Καλή ψυχή να έχει. Καλή ψυχή να έχει. Είναι παρουσιαστή, αλλά η ψυχή μετρά πάνω απ' όλα. Πρέπει, παιδί μου, μόλις τη δεις, θα δεις τη ψυχή. Εντάξει, μόλις τη δεις, θα δεις το κορμί, αλλά στο τέλος της μέρας η ψυχή θα μετρήσει. Με το κορμί, πόσο να... Πόσο να... Δεν θα έχει διάρκεια, ενώ σου πρέπει να δέσεις και με ψυχή για να μείνεις με τον άλλον μαζί. Μάνα μου... Α, φύσα, Βαγγέλη. Θα τραγουδήσω. Ναι. Μείνε. Ναι, έλα. Είναι μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος. Δεν του άρεσε το τραγούδι. Δεν. Δεν της άρεσε. Δεν. Στην ένα. Ζώνη ένα. Και περίμενε, ξεκίνα τραγούδα. Στις Λαρίσεις το ποτάμι. Να το τραγουδάς όμως, όχι να το παγγελείς. Στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε δημιό. Όχι, είναι δύο φορές. Και δεν με θέλεις κι θα πέσω να πνιγώ. Στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινίο. Χάνεται και τα χορευτικά, ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν έπεσε. Ούτε αυτό της άρεσε. Όχι, δεν άρεσε στη μηχανή.